είναι σαν μπομπονιέρα. Τι είναι αυτό? Φαντάζεστε να αγοράζετε αυτό το φρέμα για γάμο και να σας ερχόταν ένα ανοιχτικό? Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θέλω να ανοίξουμε μαζί ένα πακέτο από το Shein. Αγόρασα ρούχα και κοσμήματα. Μου ήρθε μέσα σε 3 εβδομάδες. Δεν πέρασε από τελωνείο και νομίζω πλήρωσα μεταφορικά. Λέγοντας τα λοιπόν όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Και πάμε κατευθείαν να το ανοίξουμε. Είμαι σε καλοκαιρινό μου σήμερα. Το τοπάκι που φοράω το αγόρασα πέρσι το καλοκαίρι από το Zara μαζί με τη φούστα του. Ήταν σε μαζί με μία μάξι φούστα και το κολλιέ μου, για την ακρίβεια είναι κόσμημα που το φοράς στη μέση σου, αλλά το γύρισα 2 φορές και το φόρεσα σαν τσόκερ. Το αγόρασα ή πέρσι πρόπερσι από το Shein πάλι. Έχουν ωραία κοσμήματα και γι' αυτό κάθε φορά που κάνω μία αγορά ρούχων ή καλλιτικών ή μαγιό, βάζω και 2-3 κοσμήματα μέσα. Μιλώντας για μαγιό, θέλω να αγοράσω καινούργια για το καλοκαίρι. Έκανα μία μικρή αναζήτηση στο Shein. Νομίζω πως πρέπει να περιμένω λίγο ακόμα, διότι δεν βρήκα κάτι το οποίο να με ενθουσιάσει. Ναι, έχουν ωραία σχέδια, αλλά νομίζω πως πρέπει να κάνω λίγη ακόμα υπομονή, διότι ούτως ή άλλως δεν τα διαφημίζουν αρκετά ακόμα στην αρχική τους, που σημαίνει ότι λογικά θα φέρουν και άλλα σχέδια. Για να δούμε όμως σήμερα τι έχει μέσα το πακέτο, να ξεκινήσω με αυτό το οποίο φαίνεται μεγάλο. Α, είναι από τη σειρά Daisy, η οποία πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι μια σειρά του Shein με καθημερινά ρούχα, χρήσιμα κομμάτια τα οποία πρέπει να έχουμε όλοι στην ντουλάπα μας. Και μάλιστα νομίζω πως έχουν καλύτερη ποιότητα από τα υπόλοιπα τους ρούχα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν το έχετε παρατηρήσει και εσείς με τη σειρά Daisy. Αγόρασα μια λευκή ζακέτα με κουμπάκια, η οποία μου φάνηκε ιδιαίτερα κομψή από το site, από τις φωτογραφίες που έχουν online. Θα βάλω εδώ τις φωτογραφίες να τη δείτε, δεν φαίνεται πολύ chic. Νάτι, η οποία πέφτει πίσω στην πλάτη. Ναι καλά, από 24 ευρώ την αγόρασα για 8,73. Πώς γίνεται αυτό? Πώς συνέβη αυτό το πράγμα? Έβαλα το 20% έκπτωση που είχα, αλλά αυτή η έκπτωση είναι πολύ περισσότερη από 20%. Πρέπει να είναι κοντά στα 60 κάτι προς 70%. Wow, ακόμα εκπλήσωμαι με όλες αυτές τις εκπτώσεις που καταφέρνω και κερδίζω στο Shein. Για να τη δοκιμάσουμε. Έτσι παρουσιάζεται online και έτσι είναι στην πραγματικότητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι κομψότατο και κάτι που δεν περίμενα, είναι και ζεστούλη. Φαίνονταν πολύ πιο ελαφρύ και από τις φωτογραφίες αλλά και όταν το πρωτοέπιασα. Θα είναι τέλειο για τα καλοκαιρινά βράδια που κάνει λίγο κρύο, έχει αέρα, για τα ελληνικά νησιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως πέφτει από πίσω, εντωμεταξύ κομψότατο. 10 στα 10 έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη, σίγουρα θα το φοράω αρκετά. Αχ, μπορώ να το φορώ στο αεροπλάνο που πάντα κάνει κρύο. Το Daisy είναι τέλεια σειρά. Να την προτιμήσω. Σας λέω, όσες φορές έχω αγοράσει από την Daisy, πάντα έχω μείνει ευχαριστημένη και η ποιότητα για μία ακόμα φορά μ' αρέσει. Φαίνεται πολύ καλύτερη από τα υπόλοιπα ρούχα του Shein και δεν είναι πιο ακριβά, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Θα πάω και Αθήνα πάρα πολύ σύντομα, οπότε ευκαιρία να πάρω και κάτι από αυτά μαζί μου, ίσως αν χρειαστεί κάτι να κοντίνω, να στενέψω. Α, ξέρω τι είναι αυτό. Σας είχα αναφέρει σε ένα προηγούμενο μου βίντεο ότι ήθελα ένα φόρεμα με ράφλς κατά προτίμηση σε ροζ και το βρήκα στο Shein. Ίσως είναι λίγο πιο έντονο ροζ από ό,τι θα το ήθελα, αλλά για να το δούμε. Για πείτε μου τη γνώμη σας. Μήπως έχει περισσότερα ράφλς από ό,τι θα το θέλαμε. Στη φωτογραφία το θυμάμαι λίγο διαφορετικό, για να το δω. Λίγο πιο αεράτο το θυμάμαι να το είχαν. Α, όχι. Από 16 ευρώ το αγόρασα για 12. Νιώθω πως θα είμαι σαν μπομπονιέρα με αυτό, αλλά για να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, θα σας δείξω 2 φωτογραφίες. Νούμερο 1, έτσι παρουσιάζεται στο site. Και νούμερο 2, αυτή είναι μια φωτογραφία από την οποία πήρα έμπνευση. Αυτό είναι ένα φόρμα το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να έχω. Κάπως έτσι θα το φανταζόμουν. Και έτσι είναι στην πραγματικότητα το φόρεμα που αγόρασα. Είμαι σαν μπομπονιέρα, τι είναι αυτό? Και το χρώμα είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι λίγο πιο έντονο στην πραγματικότητα από όσο φαίνεται στην κάμερα. Η κάμερα τα κάνει όλα να φαίνονται πολύ πιο όμορφα. Δεν έχω λόγια, είναι άθλιο. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Εντάξει, δεν το περίμενα τέλειο, ήξερα τι έπαιρνα, αλλά όχι και έτσι. Να πω πάντως, σαν ιδέα μου αρέσει. Αγαπώ το λαιμό, έτσι όπως πέφτουν τα μανίκια στους ώμους. Τέλειο. Καλό σαν ιδέα, αλλά δεν τους πέτυχε στην εκτέλεση. Θα του βάλω 2 στα 10. Τι άλλο έχει μέσα η σακούλα?
αγόρασα ένα τοπάκι το οποίο μου θυμίζει αρκετά το φόρεμα που είχα αγοράσει από το Shein, πάλι σε παρόμοιο στυλ. Κατευθείαν μπορώ να πω πως η ποιότητα δεν με ενθουσιάζει. Το υλικό το αισθάνεσαι πάρα πολύ φθηνό. Για να δούμε πόσο κόστιζε. Από 8 ευρώ το αγόρασα για 6. Αυτές τις αγορές εντωμεταξύ τις έκανα μαζί με τα προηγούμενα ρούχα. Απλά τα αγόρασα ξεχωριστά, τα έστειλα σε διαφορετικά πακέτα. Κοιτάξτε, το φόρεμα εκείνο που μοιάζει με αυτό το τοπάκι δεν μου άρεσε τελικά, δεν το φόρεσα. Εάν γνώριζα ότι δεν θα μου άρεσε, εννοείται πως δεν θα αγόραζα αυτό. Δεν πειράζει, μαθαίνουμε. Αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε. Μπορεί να αλλάξω γνώμη. Έτσι παρουσιάζεται online και έτσι είναι στην πραγματικότητα. Και αυτό τελικά μου αρέσει αρκετά. Μου αρέσει πολύ περισσότερο από το φόρεμα, το παρόμοιο φόρεμα, το οποίο να σας το δείξω. Να το φόρεμα. Είναι παρόμοιο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Μοιάζουν αρκετά. Η μπλούζα μου αρέσει λίγο παραπάνω, η οποία μου είναι μεγάλη. Πρέπει να την κρατάω διαφορετικά, θα μου πέσει όλη κάτω. Μου αρέσει και η λεπτομέρεια εδώ στο τελείωμα. Σίγουρα αγαπώ το λαιμό. Εν τω μεταξύ τα zipper του Shein δεν δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Και ένα ακόμα τοπάκι που έχω που ψιλομοιάζει, έχει την ίδια αισθητική. Είναι strapless και είναι σαν πίνακα ζωγραφικής. Είναι πανέμορφο. Να το, θα το πάρω μαζί μου στην Αθήνα για να το στενέψω. Να πω πως όλα τα αγοράζω στο μικρότερο νούμερο. Είναι κανονικά τα νούμερά του. Θα έλεγα έχουν νούμερα σαν το Bershka, Pull&Bear, Zara, Stradivarius, Zara TRF. Ό,τι νούμερα αγοράζεται από τα καταστήματα εδώ, να αγοράζεται και από το Shein. Λοιπόν, στο τοπάκι θα βάλω 5 στα 10. Τι άλλο αγόρασα? Α, ένα σατέν φόρεμα. Πρέπει να είναι το μακρύ φόρεμα αυτό. Ναι. Α, ωραίο φαίνεται. Είναι και maxi. Έχει ένα slit κάτω κάτω και κουμπάκια. Ωραίο καλοκαιρινό καθημερινό φορεματάκι. Για να δω πόσο το αγόρασα. Από 13 ευρώ το αγόρασα για 8,25. Τέλεια τιμή για φόρεμα και μάλιστα το έχουν και σε άλλα χρώματα. Το έχουν σε μαύρο, σε κόκκινο, σε σκούρο πράσινο και σε λιλά. Αχ, το λιλά είναι πολύ ωραίο. Μπορείς να το φορέσεις και για το βράδυ με πιο επίσημο τρόπο. Απλά αυτό που έχω παρατηρήσει από το Shein είναι πως τα ρούχα τους, επειδή δεν έχουν αρκετά καλή ποιότητα και φαίνονται κάπως φθηνά, είναι καλύτερα να τα φοράς μέσα στη μέρα με έναν πιο casual τρόπο. Θα έλεγα πως έχουν αρκετά καλή ποιότητα για την τιμή τους. Δηλαδή αυτό που πληρώνεις, αυτό παίρνεις. Δεν είναι τίποτα wow. Τα περισσότερα κομμάτια έχουν ποιότητα τύπου Bershka, Pull&Bear. Μερικά κομμάτια μπορεί να έχουν και καλύτερη ποιότητα, αλλά άλλα μπορεί να έχουν και χειρότερη ποιότητα. Πρέπει να το μάθεις το Shein, διότι είναι λίγο hit or miss. Μερικά κομμάτια είναι τέλεια, αλλά χάλια. Τόσες αγορές που έχω κάνει από το Shein, τώρα έχω μάθει τι θα είναι καλό και τι όχι. Έτσι παρουσιάζεται online και έτσι είναι στην πραγματικότητα. Είναι λίγο σαν ανοιχτικό. Πρώτα απ' όλα είναι τεράστιο, άμα το αφήσω κάτω να το. Όχι, και δεύτερον μοιάζει πολύ σαν πιτζάμα. Είχα μεγαλύτερες προσδοκίες για αυτό, μα κοιτάξτε πως παρουσιάζεται online. Δεν φαίνεται τέλειο? Φαντάζεστε να αγοράζετε αυτό το φόρεμα για γάμο και να σας ερχόταν ένα ανοιχτικό? Έχει και ένα σλίτ εδώ, σαν ιδέα δεν είναι καθόλου άσχημη. Αυτό θα ήταν κάτι που ναι, θα φορούσα, σίγουρα θα μου άρεσε σαν καθημερινό φορεματάκι. Δυστυχώς πρέπει να του βάλω 1 στα 10. Τι άλλο έχει μέσα η σακούλα? Α, είναι πολύ ωραίο. Τι όμορφο φορεματάκι. Και σήμερα εντωμεταξύ σκεφτόμουν ότι θέλω να φορέσω κάτι κόκκινο. Είναι τρομερό. Wow. Μου θυμίζει κάτι το οποίο θα έβλεπα άνετα στο Pretty Little Thing. Και μάλιστα μοιάζει πάρα πολύ με το φόρεμα που έχω από το PLT. Ένα animal print midi φόρεμα. Από 8 ευρώ το αγόρασα για 6. Το φόρεμα από το PLT πόσο να κόστιζε? 20-30 ευρώ. Το είχα αγοράσει πριν χρόνια. Οπότε λογικό να μην το έχουν. Βρήκα ένα παρόμοιο το οποίο κοστίζει 28 λίρες. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο να το δοκιμάσω. Για να το δούμε φορεμένο. Έτσι παρουσιάζεται online και έτσι είναι στην πραγματικότητα. Πολύ μου αρέσει, είναι εξαιρετικό. Είναι ένα ρομαντικό φορεματάκι, flirty, λευκό με κόκκινα τριαντάφυλλα. Ξέρετε τι, θα το προτιμούσα ίσως σε κόκκινο με λευκά τριαντάφυλλα. Να σας δείξω και όλα στο φόρεμα από το PLT που σας έλεγα ότι του μοιάζει αρκετά. Απλά με τη μόνη διαφορά ότι αυτό το φόρεμα από το PLT, το οποίο είναι ολόιδιο, είναι και αυτό midi, ακριβώς το ίδιο απλά σε διαφορετικά σχέδια, κόστιζε 20-30 λίρες, ενώ το φόρεμα από το Shein λιγότερο από 10 ευρώ. Μετά, τι άλλο πήρα? Αυτό είναι από τη σειρά Πάρθεα.
αγόρασε ένα μίνι λευκό φορεματάκι για μία ακόμα φορά. Δεν μπορείς ποτέ να έχεις αρκετά λευκά φορεματάκια στη δουλάπα σου. Είναι και σατέν, τα μανίκια είναι γλυκά. Από πίσω έχει αυτή τη λεπτομέρεια η οποία δεν με ενθουσιάζει. Έχω μερικούς ενδιασμούς για αυτό το φόρεμα, αλλά θέλω να το δω φορεμένο. Κόστιζε 22 ευρώ, αλλά το αγόρασα για 16,41. Στη φωτογραφία φορεμένο, έτσι όπως το βλέπω πάνω στην κοπέλα, φαίνεται υπέροχο. Αλλά για να το δοκιμάσουμε για να δούμε πώς πραγματικά είναι. Έτσι παρουσιάζεται online και έτσι είναι στην πραγματικότητα. Μου θυμίζει το όλο για τις απόκριες. Νιώθω πως είμαι η Heidi και πηγαίνω στο παιδικό πάρτι για τις απόκριες. Είναι πολύ κακή ποιότητα, κοιτάξτε πως γυαλίζει, που πραγματικά θυμίζει στο λίγο για τις απόκριες. Ίσως είναι από τα χειρότερα ρούχα που έχω αγοράσει ποτέ από το Shein. Να σας δείξω και τα μανίκια, σαν ιδέα είναι όμορφη, δηλαδή μόνο τα μανίκια μου αρέσουν από όλο αυτό το φόρεμα. Κατά τα άλλα, 1 στα 10. Δεν θα το φορέσω. Ίσως τελικά πρέπει να κάνω μια επιστροφή. Για να δούμε αυτό. Σας είπα πως τις αγορές τις έκανα μαζί, απλά τα έστειλα σε διαφορετικά πακέτα. Αυτό θυμίζει πάρα πολύ το φόρεμα που είχα δοκιμάσει, που είχα αγοράσει στο προηγούμενο βίντεο. Το μαύρο bodycon φόρεμα με το λευκό φιόγκο. Αυτό είναι το ίδιο απλά σε τοπάκι με ροζ φιόγκο. Από 8 ευρώ το αγόρασα για 6. Γλυκούλη φαίνεται. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Μισό λεπτό, γιατί είναι πιο cute από το περίμενα. Έτσι παρουσιάζεται online και έτσι είναι στην πραγματικότητα. Είναι γλυκούλη. Ειλικρινά, η πρώτη σκέψη που έκανα μόλις τα έβγαλα από το πακέτο ήταν τι είναι αυτό τώρα. Μου φαινόταν πολύ φθηνό, πολύ ψεύτικο, κακής ποιότητας. Αλλά τελικά είναι πολύ διαφορετικό φορεμένο. Μου κάνει εντύπωση με τα ρούχα του Shein. Τις περισσότερες φορές έτσι όπως τα κρατάς δεν σου φαίνονται τίποτα το ιδιαίτερο. Σου φαίνονται κακής ποιότητας. Αλλά όταν τα φοράς φαίνονται πολύ καλύτερα. Δεν λέω ότι έχει την τρομερή ποιότητα, αλλά σίγουρα δεν είναι καθόλου άσχημο. Μπορεί να κάνει λίγο σαν μπομπονιέρα βέβαια, πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Θα το ήθελα λίγο πιο στενό, διότι άμα κατεβάζω τα χέρια μου θα μου πέσει όλη η μπλούζα κάτω. Δεν ξέρω αν αξίζει να το στενέψω, δεν ξέρω κατά πόσο θα το φορούσα. Δεν έχω επιστρέψει ποτέ κάτι από το Shein πίσω και ίσως θα έπρεπε να αρχίσω να το κάνω. Τι άλλο αγόρασα? Διάλεξα αυτό το holder σατέν τοπάκι, διότι μου θύμισε άλλες μπλούζες που είχα στο παρελθόν και μου άρεσαν αρκετά. Σκέφτηκα πως και αυτή θα μου άρεσε και θα την προτιμώ για καθημερινά ντυσίματα. Κόστιζε 9 ευρώ και την πήρα για 6,76. Πάμε να τη δοκιμάσουμε και να δούμε αν είναι όντως καλή. Έτσι παρουσιάζεται online και έτσι είναι στην πραγματικότητα. Και αυτό για μία ακόμα φορά μου αρέσει πάρα πολύ. Και μάλιστα μόλις το πλύνω και σιδερωθεί θα φαίνεται ακόμα καλύτερα πάνω μου. Είναι και σατέν, ίσως να γυαλίζει λίγο περισσότερο από ό,τι θα το ήθελα, αλλά και πάλι δεν παραπονιέμαι. Μου αρέσει πάρα πολύ ο λαιμός. Από πίσω η πλάτη είναι όλη ανοιχτή. Μόνο το zipper που έχει εδώ πίσω δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά. Θα το ήθελα λίγο πιο εφαρμοστό πάνω μου. Πρέπει να του δώσω αρκετή εμπιστοσύνη, διότι κουνιέται λίγο. Ίσως το φτιάξω, ίσως το ράψω ένα τσακ εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα του βάλω 8 στα 10. Ελάτε να σας δείξω τι κοσμήματα πήρα. Αρχικά διάλεξα ένα δαχτυλίδι με καρδούλες, το οποίο διάλεξα συγκεκριμένα διότι μπορείς να το μικρύνεις. Από 1,5 ευρώ το αγόρασα για 1,13. Μετά αγόρασα και άλλο δαχτυλίδι, πάλι από 1,5 ευρώ για 1,13. Και αυτό μπορείς να το μικρύνεις. Αυτό μου αρέσει περισσότερο από το πρώτο. Μετά διάλεξα ένα σετ με 4 βραχιόλια, το οποίο από 2 ευρώ το αγόρασα για 1,5. Ωραία είναι, απλά δυστυχώς μου είναι αρκετά μεγάλα και δεν θα μπορώ να τα φοράω. Ίσως αυτό να μπορέσω, εάν το φέρω εδώ πάνω. Αγόρασα και ένα βραχιόλι παύλα δαχτυλίδι, όπως την προηγούμενη φορά. Αυτό έχει ένα αστεράκι. Αχ, πολύ μου αρέσει διότι είναι μικρούλι, δεν κάνει μπαμ, δεν φαίνεται ιδιαίτερα. Αυτές λοιπόν ήταν οι αγορές μου από το Shein. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο, να με ακολουθήσετε στο TikTok και στο Instagram. Το όνομά μου και στα δύο είναι Manuela M. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!